τα επεισόδια. Τα επεισόδια που έγιναν σήμερα το πρωί, στις συναντήσεις που είχε η Τρόικα με τον αρμόδιο υπουργό για το δημόσιο και για το πρόγραμμα κινητικότητας, τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι η στιγμή όπου οι εξαγριωμένοι διαδηλωτές που βρίσκονται έξω από το Υπουργείο Οικονομικών εκτοξεύουν μπουκάλια με νερό εναντίον των αυτοκινήτων που μεταφέρουν τους Τροϊκανούς, με ένα από αυτά να πετυχαίνει το αμάξι του Πολ Τόμψεν. Κάποιοι από το συγκεντρωμένο πλήθος κυνηγούν τα αυτοκίνητα με τα μέλη της Τρόικας, τα οποία τελικά με τη βοήθεια της αστυνομίας φυγαδεύονται και με ηλικιώδη ταχύτητα κατευθύνονται προς την λεωφόρο Συγκρού. Στην προσπάθειά τους οι αστυνομικοί να ανοίξουν το δρόμο μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αποχωρήσουν τα μέλη της Τρόικας μετά την συνάντηση που είχαν με τον κύριο Μητσοτάκη, επικρατεί και πάλι ένταση. Με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ να πέφτει στο δρόμο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Λίγα μέτρα πιο πέρα, σε ένα ακόμη μέτωπο που έχουν ανοίξει διαδηλωτές με την αστυνομία, ο συνδικαλιστής της ΠΟΕΟΤΑ Θέμης Μπαλασόπουλος δέχεται τις πρώτες βοήθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ μετά το έντονο φραστικό επεισόδιο που είχε με τους άντρες των ΜΑΤ. Το Σύνταγμα θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Με την συνάντηση των Τροϊκανών και του κ. Μητσοτάκη να βρίσκεται σε εξέλιξη, στο δρόμο μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών κυριαρχούν τα σπροξήματα, η χρήση χημικών, οι κλωτσιές των αστυνομικών στους διαδηλωτές, οι βρισχές στους άντρες των ΜΑΤ, τα συνθήματα εναντίον τους, έξω από τα σχολεία, κανείς καθηγητής, και το σκηνικό οργής. Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, από το σκηνικό έντασης δεν λείπουν και οι τραυματισμοί διαδηλωτών. Η γυναίκα που βλέπετε έχει μόλις λιποθυμήσει, καθώς βρέθηκε μπροστά στις ασπίδες των ΜΑΤ, με τους συναδέλφους της να προσπαθούν να τη συνεφέρουν. Η εικόνα σοκάρει. Αν και έχει κληθεί ασθενοφόρο, η άτυχη γυναίκα παραμένει για αρκετή ώρα πεσμένη στον δρόμο, με τους αστυνομικούς ωστόσο να συνεχίζουν την προσπάθειά τους να αποθήσουν τους αγανακτισμένους εκπαιδευτικούς. Ώρα 6 το πρωί και 70 μέλη της ΟΛΜΕ φτάνουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπου και επιχειρούν να μπουν στο κτίριο. Επικρατεί ένταση. Η ασφάλεια του Υπουργείου κατεβάζει τα ρολά και σε ελάχιστο χρόνο στο σημείο φτάνει ισχυρή αστυνομική δύναμη, αποκλείοντας την είσοδο του Υπουργείου. Οριακή διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνει μια νέα δημοσκόπηση αυτή της μέτρων ανάλυσης που δημοσιεύεται στο Έθνος της Κυριακής. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε πριν ανακοινώσει ο δημοσιογράφος Σταύρος Θεοδωράκης στη νέα πολιτική κίνηση με την ονομασία Το Ποτάμι. Στην εκτίμηση ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ισχνό προβάδισμα της τάξης του 0,7%, με τα υπόλοιπα κόμματα να κινούνται κάτω από το όριο του 10%. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 28,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 29,2%, το ΠΑΣΟΚ 6,4%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες το 5,9%, η Χρυσή Αυγή στο 9,7%, η Δημάς το 4,7%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 8,7%, ενώ το 6,9% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα. 29. Στην εκτίμηση ψήφου για τις ευρωεκλογές, το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ελαφρά διευρυμένο, προπορευόμενο στις Νέες Δημοκρατίες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 27,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 29,7%. Το ΠΑΣΟΚ στο 6,9%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στο 5,7%, η Χρυσή Αυγή στο 9,6%, η Δημάρ στο 4,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 8,2%, ενώ το 7,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα.
Στην ίδια δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου για το Δήμο της Αθήνας, ο Γιώργος Καμίνης έρχεται πρώτος με ποσοστό 23%, ενώ δεύτερος έρχεται ο Άρης Πιλιοτόπουλος με 14%. Ακολουθεί υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ Γαβριήλης Ακελαρίδης με 13%, ο Ηλίας Κασιδιάρης με 11%, ο Νικήτας Κακλαμάνης με 9%, ο υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Νίκος Οφιανός με 6%, ο Βασίλης Καπερνάρος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες με 5% και ο υποψήφιος με τη Φιλελεύθερη Συμμαχία Γρηγόρης Βαλιανάτος με 3%. Ο Γιώργος Καμίνης αναδεικνύεται νικητής εναντί οποιοδήποτε προκριθεί στο δεύτερο γύρο ως αντίπαλός του. Έτσι, ο νυν δήμαρχος στο δεύτερο γύρο υπερτερεί του Γαβριήλ Σακελαρίδη με ποσοστό 45% εναντί 29% του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ. Υπερνικεί όμως και τον Νικήτα Κακλαμάνη με ποσοστό 44% εναντί 31% που λαμβάνει ο αντάρτης της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Καμίνης αναδεικνύεται νικητής ακόμα και αν απέναντί του βρεθεί στο δεύτερο γύρο ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Συγκεκριμένο νυν δήμαρχος συγκεντρώνει ποσοστό 44% εναντί του ποσοστού 30% που συγκεντρώνει ο κύριος Πιλιοτόπουλος. Πάνωπλοι στρατιώτες έθεσαν το πρωί υπό τον έλεγχό τους στο αεροδρόμιο της Σεβαστούπολης στην Κρυμαία, κοντά στο ρωσικό ναύσταθμο της Μαύρης Θάλασσας. Ενώ το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πληροφορίες για είσοδο ρωσικών ελικοπτέρων στον ουκρανικό εναέριο χώρο. Οι στρατιώτες έστεισαν μπλόκα γύρω από το αεροδρόμιο και κάνουν ελέγχους. Προηγουμένως, δεκάδες ένοπλοι είχαν αναπτυχθεί στο αεροδρόμιο της Σιμφερόπολης, λέγοντας ότι ανήκουν σε μονάδα αυτοάμυνας του Κρυμαϊκού λαού, μια από τις ομάδες των Ρωσόφωνων που δεν αναγνωρίζουν τη νέα ηγεσία στο Κίεβο. Ραδικαλισμό και φασισμό δεν πρόκειται στο Κρυμού. Είναι наша лозунг, και μην θέλουμε να οι ραδικάλοι, όπως οι Ουκρανικοί, όπως και οι άλλοι χώροι, δεν посещали нас Крым. Η κυβέρνηση του Κιέβου κατήγγειλε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν τα δύο σημαντικότερα αεροδρόμια της Κρυμαίας και περικύκλωσαν φυλάκιο της Ουκρανικής ακτοφυλακής. Αλλά ο ρωσικός στόλος στη Σεβαστούπολη αρνήθηκε ότι έχουν εμπλακεί οι δυνάμεις του. Το Ουκρανικό Κοινοβούλιο κατήγγειλε ρωσική εισβολή και κατοχή και ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Κρυμτσάν, στην Κρυμαία έσπευσε ο Ρώσος εθνικιστής ηγέτης Ζιρινόφσκι, που τόνισε ότι η Ουκρανία έχει νόμιμο πρόεδρο, τον Γιανουκόβιτς, και εκείνος θα αποφασίσει τι θα γίνει μαζί με τις τοπικές αρχές. Мы не завоевывали у Украины ничего. Это всегда принадлежало России. Если жители Крыма хотят больше автономии, пускай получают. Για ώρα, 150.000 Ρώσοι στρατιώτες με εκατοντάδες τάγκ συνεχίζουν την άσκηση που διέταξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Прибыли в район ожидания роты. Находимся в районе сосредоточения. Περίπου 100 μαχητικά αεροσκάφη είναι σε πολεμική ετοιμότητα, καθώς και δεκάδες πολεμικά πλοία, ενώ στην άσκηση συμμετέχουν αερομεταφερόμενες επίλεκτες μονάδες, όπως μεταδίδουν ρωσικά κανάλια. В настоящее время осуществляется подготовка личного состава, вооружения, запасов материальных средств к десантированию и бою. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, λένε ότι θα ήταν σφάλμα μια ρωσική στρατιωτική επέμβαση. Έδειχναν αποφασισμένοι να φτάσουν ακόμη και στο έγκλημα για να αποσπάσουν χρήματα από καταστηματάρχες και επιχειρηματίες που είχαν βάλει στο μάτι. Μια δίστακτη σπήρα εκβιαστών, στην οποία σύμφωνα με την αστυνομία συμμετείχαν τουλάχιστον 40 άτομα, από τα οποία τα 17 συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Εμφανίζονταν ως ομάδα στο χώρο, ασκούσαν ψυχολογική και σωματική βία, προκαλώντας πολλές φορές επικίνδυνες και σοβαρές σωματικές βλάβες ή φθορές στα καταστήματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός καταστηματάρχη, ο οποίος έκανε το λάθος να δανειστεί 10.000 ευρώ από έναν τοκογλύφο. Παρά το γεγονός ότι μόλις μέσα σε δύο μήνες πλήρωσε το διπλάσιο ποσό, δηλαδή 20.000, δέχτηκε την επίσκεψη των εκβιαστών. Μάλιστα, για να του ζητήσουν παραπάνω χρήματα, δεν δίστασαν με ένα σφύρι να του σπάσουν το μικρό δάχτυλο του αριστερού χεριού. Τα μέλη της πείρας για να αποσπάσουν χρήματα εκτόξευαν απειλές στα θύματά τους ακόμη και από το τηλέφωνο. Απειλές για την περιουσία τους, αλλά ακόμη και για την ίδια τους τη ζωή. Δεν γίνεται, πρέπει να τα πούμε τώρα. Σήμερα, αλλιώς θα στο γκρεμίσω εγώ. Θα στο ανατινάξω. Εντάξει. Μάλιστα, ναι. Καλύτερα να τα πούμε με τα λόγια παρά να σε στείλω στον Άδη. Εντάξει, γιατί δεν μου τα λες καλά. 11 η ώρα που θες. 11 η ώρα κανονίστηκε. Εκεί που πίναμε καφέ το πρωί. Έκανε εντύπωση και συζητήθηκε πολύ το σπαγκάτο του Jean-Claude Van Damme, ο οποίος ισορρόπησε σαν άνθρωπος λάστιχο ανάμεσα σε δύο φορτηγά. Και επειδή ό,τι καταγράφεται ως επιτυχία ακολουθείται και από μια παροδία, ειδού το νέο σπαγκάτο του Jean-Claude Van Damme στο διάστημα. Με έμπνευση από την ταινία Gravity, ο μεγάλος στάρ εμφανίζεται να ακροβατεί στο κενό ανάμεσα σε δύο δορυφόρους και με φόντο τη γη.
pair of legs engineered to defy the laws of physics. Το φινάλε είναι εντυπωσιακό με τον Jean-Claude Van Damme να απολαμβάνει τη μοναξιά του διαστήματος και ως νέος Neil Armstrong να κάνει ένα σπαγκάτο στο διάστημα που μπορεί και να είναι ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα.